Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο κύριος Γιώργος Λενακάκης, πρόεδρος συνταξιούχων ΙΚΑ-Ηρακλείου. Πρόεδρε, πώς είστε, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, καλησπέρα στις τηλεθεατές σας. Είμαστε πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Σε ποια ζητήματα μέχρι και σήμερα οι πολιτικοί υποψήφοι, οι πολιτευτές, οι πολιτικοί αρχηγοί και σε τοπικό επίπεδο υποψήφοι βουλευτές σας έχουν καλύψει και σε ποια ζητήματα τα κενά παραμένουν μέχρι και σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, οι συνταξιούχοι έχουν συσσωρευμένα προβλήματα τον τελευταίο καιρό, το γνωρίζετε κι εσείς. Εμείς πάντως στο κάδρο των προεκλογικών διακηρύξεων δεν υπάρχουμε. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση που έχω να κάνω. Θα ήθελα επίσης να πω ότι οι αγώνες που γίνονται καθημερινά από τους συνταξιούχους έχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συγκεκριμένες διεκδικήσεις. Στις 4 του Απρίλη έγινε μια μεγάλη πανατική συγκέντρωση στην Αθήνα όλων των συνταξιουχικών οργανώσεων της χώρας. Πήγαμε στον Πρωθυπουργό για πολλωστή φορά, ο οποίος πραγματικά στα καυτά προβλήματα που απασχολούν σήμερα τους συνταξιούχους δεν πήραμε καμία απάντηση. Και αυτό το κρατάμε για τη συνέχεια. Θα ήθελα να πω ότι για μας είναι πολύ σημαντικό το να πάρουμε τη 13η-14η σύνταξη που είναι πληρωμένη από τους συνταξιούχους. Αυτή τη διεκδικούμε και τώρα το δώρο του Πάσχα, το οποίο πραγματικά δεν δόθηκε, δεν πήραμε τίποτα. Επίσης, αυτό που διεκδικούμε είναι τα αναδρομικά που σήμερα και αυτά είναι πληρωμένα από εμάς και του 11μήνου, αλλά τα γενικότερα αναδρομικά. Εμείς τα διεκδικούμε πέρα από δικαστήρια, πέρα από προαπαιτούμενα, να δοθούν άμεσα σε όλους τους συνταξιούχους. Πρόεδρε, μέσα αυτά τα αιτήματα που έχουμε επίσης και διεκδικούμε, είναι η προσωπική διαφορά. Έχουμε ζητήσει να ενσωματωθεί στην κύρια σύνταξη και να τελειώνει για τους συνταξιούχους πριν το 16. Όμως και αυτό δεν δέχτηκε η κυβέρνηση να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα. Και θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι δεν πήραν καμία αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Μέχρι και σήμερα έχουν συναντηθεί μαζί σας, μην μου πείτε συγκεκριμένα ονόματα όμως, υποψήφοι βουλευτές σε επίπεδο Κρήτης, τους έχετε διατυπώσει αυτούς τους προβληματισμούς και τι σας έχουν απαντήσει? Μην μου πείτε ονόματα, δεν θέλω να πούμε ονόματα. Δεν λέω ονόματα. Είχαμε κάνει μια σύσκεψη πριν λίγο καιρό, ναι, πριν ακόμα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο, στο εργατικό κέντρο με εκπροσώπους των κομμάτων. Όμως εμείς ακριβώς εκθέσαμε τα προβλήματά μας και περιμένουμε για αυτά. Όμως δεν είχαμε καμία δέσμευση για τα θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους. Ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε, οι αυξήσεις σήμερα, οι συνεχείς ανατιμήσεις, η ενεργειακή φτώχεια έχει οδηγήσει ιδιαίτερα τους χαμηλοσυνταξιούχους σε απόγνωση, σε αδιέξοδο. Και πραγματικά περιμένουμε και από τη σημερινή κυβέρνηση που τώρα δεν υπάρχει, αλλά και για την αυριανή ικανοποίηση όλων αυτών των αιτημάτων. Εμείς θα είμαστε στους δρόμους, θα συνεχίσουμε τους αγώνες, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο με αγώνες θα κερδίσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τώρα και 13 χρόνια έχουμε να πάρουμε αυξήσεις στις συντάξεις. Τα μνημόνια 1 και 2, επίσης και το 3, ισοπαίδωσαν όλα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας, αλλά ακριβώς και μείωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις συντάξεις. Ξέρετε πολύ καλά ακόμα ότι οι επικουρικές συντάξεις μας, οι οποίες παραμένουν στα τάρταρα, έχουν μειωθεί κατά 80%. Έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές την αύξηση της επικουρικής σύνταξης. Τίποτα, δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά θέματα για μας, για τη ζωή μας και για την... Επίσης να πούμε και κάτι άλλο. Ναι, ολοκληρώστε, Πρόεδρε. Σήμερα θα ολοκληρώνω κύριε Παναγιωτόπουλε, να πω ότι σήμερα μετά τα τελευταία νομοσχέδια έχουν περάσει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο συνταξιούχος είναι συνέχεια με τα φάρμακά του, με τους γιατρούς του. Στα νοσοκομεία σήμερα υπάρχουν τεράστιες λίστες αναμονής. Οι συνταξιούχοι αναγκάζονται και βγαίνουν έξω και πληρώνουν, που πραγματικά είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα για τα οικονομικά μιας οικογένειας ενός συνταξιούχου. Για όλα λοιπόν αυτά εμείς τα θέματα, εμείς ζητάμε τα νοσοκομεία πραγματικά να γίνουν διορισμοί
και νοσηλευτικού προσωπικού και ιατρικού προσωπικού που σήμερα λείπει. Επίσης, το ίδιο να γίνει και στον ΕΦΚΑ. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι επικουρικές συντάξεις έχουμε από το 2015, το 2017 και το 2018 ακόμα σε εκκρεμότητα. Μάλιστα. Πολλοί συνάδελφοί μας φεύγουν από τη ζωή χωρίς να πάρουν την επικουρική τους σύνταξη. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Σοβαρά θέματα τα οποία παραμένουν άλυτα. Είναι άλυτα και εμείς θα συνεχίσουμε τους αγώνες και τώρα αλλά και μετά. Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Μέχρι να ικανοποιηθούμε. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό.